Φίλοι και φίλες του Περί Αστρολογίας, χαίρετε. Στις αστροπροβλέψεις αυτής της εβδομάδας θα δούμε πώς θα είναι τα ζώδια ξεχωριστά κάθε δεκαήμερο. Εσείς οι κρύοι του πρώτου δεκαημέρου θα πρέπει να βρείτε την δύναμη που κρύβεται μέσα σας και να την χρησιμοποιήσετε προκειμένου να βγείτε από την αφάνεια ή από τις δυσκολίες. Πρέπει να αφήσετε την απεσιοδοξία πίσω σας και τα προσχώματα που σας βάζουν τρίτη και να δείξετε τον ρωμαλαίο και αποφασιστικό σας χαρακτήρα. Επίσης, ίσως είναι καιρός να σπουδάσετε κάτι που πάντα θέλατε αλλά ποτέ δεν καταφέρατε να το κάνετε. Αν το προχωρήσετε, θα έχετε όλη την βοήθεια που χρειάζεστε προκειμένου να τα καταφέρετε. Εσείς του δευτέρου δεκαημέρου πρέπει να σταματήσετε να βλέπετε τις αλλαγές ή τα προβλήματα στα επαγγελματικά σας ως κάτι κακό. Στην πραγματικότητα θα αποτελέσουν ένα ξύπνημα, το οποίο θα σας οδηγήσει να σκεφτείτε καλύτερα τα χρήματα, την διαχείρισή τους, αλλά και την απόκτησή τους. Αυτό που χρειάζεστε είναι να αποδεχτείτε την ανάγκη σας για χρήματα, προκειμένου να νιώθετε ασφαλείς, όχι μόνο για να τα έχετε και για να τα σκορπάτε. Η σκληρή εργασία θα είναι αυτή που θα σας φέρει αυτά που επιθυμείτε, γι' αυτό μην την φοβάστε. Εσείς οι κρύοι του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια πολύ έντονη ερωτική εβδομάδα. Όποια και αν είναι η καταγωγή σας ή η κοινωνική σας θέση, θα μπορέσετε τις επόμενες ημέρες να βρεθείτε με άτομα που ανήκουν σε ανώτερη βαθμίδα από εσάς και να νιώσετε μαζί τον έρωτα. Κανείς και τίποτα δεν θα μπορέσει να αντισταθεί σε αυτήν την ένωση, οπότε προχωρήστε άφοβα. Κάποιοι από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε σχέση με ένα άτομο που επιστρέφει στην πατρίδα. Κάποιοι άλλοι θα κάνετε μια πολύ επικερδή οικονομική συμφωνία. Εσείς οι Ταύροι του πρώτου δεκαημέρου, αν θέλετε να κυνηγήσετε τον έρωτα ή κάτι που αγαπάτε πολύ και που θέλετε να πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να μην υποπίπτετε σε ξεσπάσματα και σύντομους ενθουσιασμούς. Στην προκειμένη περίπτωση, η έλλειψη ευελιξίας θα σας βοηθήσει να παραμείνετε πιστοί σε αυτό που επιθυμείτε. Στον έρωτα θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τυχόν κακές εμπειρίες ή να διεκδικήσετε το άτομο που σας ενδιαφέρει. Αν αυτό που θέλετε είναι κάτι που μπορείτε να το ορίσετε ως παιδί σας, παραδείγματος χάρη ένα έργο που έχετε αναλάβει ή κάτι καινούριο που ετοιμάζετε, θα χρειαστεί στρατιωτική πειθαρχία και αταλάντευτη προσοχή. Εσείς του δευτέρου δεκαημέρου θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να ζήσετε έντονες ερωτικές στιγμές, οι οποίες, αν είστε ελεύθεροι, μπορούν κάλλιστα να γίνουν σχέσεις ή, αν είστε δεσμευμένοι, να θυμηθείτε τις πρώτες ημέρες της γνωριμίας σας με το τέρι σας. Δεν αποκλείεται μάλιστα να δεχτείτε την κρούση ενός ατόμου που επιθυμούσατε πάντα, αλλά δεν είχε γίνει κάτι μεταξύ σας, ή την επιστροφή ενός ή μίας πρώην. Κάποιοι από εσάς θα έχετε την τύχη να κάνετε μία επικερδή συμφωνία, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για να κάνετε κάτι καινούριο. Εσείς οι Ταύροι του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μία πολύ καλή εβδομάδα. Ο παθιασμένος χαρακτήρας σας θα βγει στην επιφάνεια και σε συνδυασμό με την καλή σας καρδιά θα διεκδικήσετε δυναμικά όσα χάσατε, από χρήματα μέχρι όνειρα. Όχι τόσο για εγωιστικούς λόγους όσο για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου. Βέβαια, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δείτε όντως την κατάσταση που ζείτε εγωιστικά και τότε αντί να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα βιώσετε την πτώση. Καλό θα είναι επίσης να προσέχετε στον δρόμο διότι οι μέρες αυτές είναι πονηρές και μπορεί να πέσετε και να χτυπήσετε. Εσείς οι Δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια περίεργη εβδομάδα. Αυτό που θα σας κάνει ιδιαιτέρως αίσθηση αυτές τις ημέρες θα είναι το απαγορευμένο. Σε προσωπικό επίπεδο θα επιδιώξετε να σπάσετε τους κανόνες με πλάγιες και χειριστικές μεθόδους. Όχι γιατί είστε αυτού του είδους άνθρωποι, αλλά διότι αντλείτε περισσότερη απόλαυση όταν μία στο τόσο παίζετε το ρόλο του κακούργου αντί του ήρωα. Έτσι, παράνομες σχέσεις, έσοδα από κομπίνες, νίκες σε προσωπικό επίπεδο με αθεμητά μέσα θα έχουν την τιμητική τους. Σε γενικό επίπεδο θα βγάλετε ζήλια, ειδικά σε άτομα που θεωρείτε ότι είναι επιτυχημένα. Σε αυτούς θα βάλετε τρικλοπόδιες, όχι για να τους κάνετε κακό, αλλά περισσότερο για να τους μειώσετε. Εσείς οι Δίδυμοι του δευτέρου δεκαημέρου θα έχετε σύντομες αλλά έντονες διενέξεις με συνεργάτες, συναδέλφους, συντρόφους. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερα στον κοινό σας στόχο, ενώ εκείνοι θεωρούν πως ό,τι είχαν να δώσουν, το έδωσαν. Το δεύτερο αφορά την ανασφάλεια που σας προκαλούν με τη στάση τους.
Αν δεν μιλήσετε για αυτά που σας απασχολούν, θα δείτε το άγχος να σας χτυπάει στο στομάχι. Γι' αυτό ακόμη και η διένεξη είναι προτιμητέα από την παθητική στάση. Εσείς οι δίδυμοι του τρίτου δεκαημέρου. Σταδιακά οι εντάσεις με τους συντρόφους, γνωστούς και συνεργάτες υποχωρούν. Οι περισσότεροι διαπιστώσατε το αυτονόητο, ότι στην παρούσα φάση η συμπεριφορά τους δεν πρόκειται να αλλάξει, οπότε γιατί και εσείς να χαλάτε το κέφι σας. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτός ο τρόπος σκέψης θα σας φέρει πιο κοντά. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι εντάσεις μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο σε ένα άλλο άτομο ή σε μια άλλη συνεργασία. Εσείς οι καρκίνοι του πρώτου δεκαημέρου. Πρέπει να ασχοληθείτε κυρίως με την υγεία σας και δευτερευόντως με το να φτιάξετε την καθημερινότητά σας. Για να νιώθετε καλά θα πρέπει να φροντίσετε να μειώσετε το άγχος και την πίεση που δέχεστε κυρίως από τα επαγγελματικά σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, καλός ή κακός, δεν μπορείτε να βρείτε τις λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Οπότε μην αφήνετε τα επαγγελματικά να σας αγχώνουν, ειδικά όταν δεν έχετε κάποιον έλεγχο επάνω τους. Στο θέμα της υγείας, είναι καιρός να ξεκινήσετε δίαιτα ή κάποια μορφή άσκηση προκειμένου να μειώσετε το άγχος. Εσείς οι καρκίνοι του δευτέρου δεκαημέρου, ετοιμαστείτε να ζήσετε ημέρες πόδου και πάθους. Οι αδέσμευτοι θα μπείτε στη διαδικασία να μπλέξετε με άτομα που έχουν δεσμό μόνο και μόνο για την απόλαυση που αντλείτε όταν δοκιμάζετε κάτι το απαγορευμένο. Εσείς οι δεσμευμένοι θα βρείτε την ευκαιρία να παίξετε ερωτικά παιχνίδια με το τέρι σας, είτε παίζοντας ρόλους, είτε δοκιμάζοντας κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνετε συνέχεια. Και εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα ζήσετε ημέρες έντονου πάθους και πόθου, με μία όμως διαφορά, ότι αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ευτυχισμένο τέλος. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε επαφές με άτομα που είναι είτε χωρισμένοι, είτε κολλημένοι σε πρώην, αλλά θέλουν και εσάς. Είτε θέλουν μόνο σεξ, αλλά το κάνουν με άγαρπο τρόπο. Είτε είναι δεσμευμένοι σε μία αδιέξοδο για εκείνου σχέση. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς θέλετε αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα το αντέξετε για πολύ. Εσάς τους λέοντες του πρώτου δεκαημέρου σας περιμένει μια καλή εβδομάδα. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις ζωές σας έχουν αρχίσει και παίρνουν μορφή. Ευτυχώς που τις επόμενες ημέρες θα έχετε την σύνεση να μην έχετε ξεσπάσματα όταν υπάρχουν ανάποδιες, ούτε να χαίρεστε υπερβολικά όταν σας τυχαίνουν κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις. Αυτό που έχει σημασία είναι να εφαρμόσετε με στρατιωτική πειθαρχία τις αλλαγές που σας συμβαίνουν και έτσι να αποκαταστήσετε το αίσθημα ασφαλείας που χάθηκε το προηγούμενο διάστημα. Εσείς οι λέοντες του δευτέρου δεκαημέρου. Αυτές τις ημέρες θα έχετε επαγγελματικές και εργασιακές ευκαιρίες που θα σας βγάλουν από το οικονομικό άγχος που σας ταλαιπωρεί. Το μόνο πρόβλημα που έχουν αυτές οι ευκαιρίες είναι πως πρόκειται είτε για μαύρη εργασία, είτε για εργασία που δεν θέλετε να κάνετε, όπως είναι παραδείγματος χάρη να δουλέψετε τη νύχτα. Όμως, αν έχετε ανάγκη από τα χρήματα θα πείτε ναι. Προσέξτε όμως να μην μπλέξετε με απατεώνες. Εσείς οι λέοντες του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε την ευκαιρία να πετύχετε στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες ή να βρείτε εργασία. Να είστε οι εαυτοί σας, να είστε καλόκαρδοι, να είστε γενναιόδοροι και να εργαστείτε σκληρά. Προσέξτε όμως να μην σας πιάσει τάση του «εγώ είμαι ο καλύτερος», διότι τότε αυτή η αλαζονία, η επιπολαιότητα και ο εγωισμός θα σας στοιχήσουν. Να έχετε κατά νου πως ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εσείς οι Παρθένοι του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα. Το βασικό της χαρακτηριστικό γνώρισμα θα είναι η αναγνώριση του κόσμου για όσα προσφέρετε. Είστε από τους ανθρώπους που δίνουν, αλλά λόγω ιδιοσυγκρασίας θέλετε τις ευχαριστίες τους. Αυτό είναι κάτι που θα έχετε σε πληθώρα αυτές τις ημέρες, ειδικά από το τέρι σας εάν είστε δεσμευμένοι. Επίσης, θα έχετε την ικανότητα να ξεφύγετε από οικονομικές παγίδες που σας ετοιμάζουν διάφοροι επιτίδη. Γι' αυτό, να αποφύγετε τυχόν τηλεφωνικές πωλήσεις ή απατεώνες που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας και να σας μπλέξουν στις κομπίνες τους. Εσείς οι Παρθένοι του δευτέρου δεκαημέρου, γενικά θα έχετε μια ήρεμη εβδομάδα εκτός από την Τρίτη και την Τετάρτη. Εκείνες τις ημέρες πραγματικά θα είστε ο πλέον γήινος τύπος Παρθένου. Με αυτά που βλέπετε στον κόσμο γύρω σας, θα πάψετε να ασχολείστε με το πώς θα τους βελτιώσετε, δεν θα τους κάνετε τις χάρες, θα σας εκνευρίζουν οι ευγενικοί τρόποι, θα είστε απότομοι, ακόμη και βρωμόστομοι. Δεν αποκλείεται να βαρεθείτε τόσο πολύ με τους ανθρώπους που για εκείνο το χρονικό διάστημα να παραμελήσετε ακόμα και την προσωπική σας υγιεινή. Εσείς οι Παρθένοι του τρίτου δεκαημέρου,
Επιτέλους θα σταματήσετε με τους τσακωμούς. Τα προβλήματα με τους γονείς, το σπίτι, την εργασία, την περιουσία σας θα συνεχίσουν να σας απασχολούν, όχι όμως τόσο έντονα που να χάνετε την ψυχραιμία σας. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει αποκατασταθεί ή ας την πούμε ομαλότητα. Κάποιοι από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να προχωρήσετε σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής. Κάποιοι άλλοι θα κάνετε μια σύντομη ερωτική γνωριμία. Εσείς οι ζυγοί του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια καλή εβδομάδα, κυρίως με τις σχέσεις που έχετε με τους ανθρώπους. Το σύμπαν σας δίνει την ευκαιρία να κλείσετε συμφωνίες ή υποθέσεις σας με τρίτους. Αν για κάποιο λόγο χρειαστείτε βοήθεια, με κάποιο μαγικό τρόπο, το κατάλληλο άτομο θα βρίσκεται δίπλα σας. Και στον έρωτα θα έχετε επιτυχίες. Η καλή σας η καρδιά θα βρει το αποκούμπι που έψαχνε στο πρόσωπο ενός νεότερου ατόμου ή ενός ατόμου με το οποίο διατηρούσατε επικοινωνία εδώ και καιρό. Οι δεσμευμένοι θα μπορέσετε να συνεννοηθείτε επιτέλους με το τέρι σας. Εσείς οι ζυγοί του δευτέρου δεκαημέρου θα έχετε μια δύσκολη εβδομάδα, κυρίως λόγω προσωπικών σας επιλογών. Το ότι έχετε όνειρα και θέλετε να τα κάνετε πράξη δεν είναι κακό. Όταν όμως κάνετε το ένα λάθος πίσω από το άλλο και δεν θέλετε να ακούσετε την κριτική των αγαπημένων σας ή των ατόμων που ενδιαφέρονται για εσάς, τότε έχετε πρόβλημα. Και αντί να καθίσετε να το λύσετε, κατηγορείτε τους άλλους ή την τύχη σας για το ότι δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που θέλετε. Το δέον είναι να κάνετε την αυτοκριτική σας και να προσπαθήσετε μόνοι σας να λύσετε τα προβλήματά σας. Εσείς οι ζυγοί του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια ιδιαίτερως έντονη ερωτική εβδομάδα. Όμως θα βρεθείτε εμπρός ενός διλήμματος. Από τη μία, υπάρχει ένα άτομο το οποίο το επιθυμείτε, αλλά επικοινωνιακά έχετε ένα μικρό θέμα. Και από την άλλη, υπάρχει ένα σημείο πρώην που σας διεκδικεί ακόμη. Αυτό το άτομο από το παρελθόν δείχνει ότι έχει ξεπεράσει τα λάθη που είχε κάνει και θέλει να είστε και πάλι μαζί. Όμως είναι παγίδα. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει στην κλασική του νοοτροπία και εσείς θα θυμηθείτε γιατί δεν είστε μαζί. Το καινούργιο άτομο είναι ότι πρέπει για εσάς, αλλά θα πρέπει να κάνετε τις κινήσεις σας γρήγορα. Εσείς οι Σκορπιοί του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια περίεργη εβδομάδα. Τις επόμενες ημέρες θα μπλέξετε με άτομα εντελώς άστατα. Παρότι δείχνουν ότι ελέγχουν τον εαυτό τους, την σκέψη και τον λόγο τους, ξαφνικά ξεσπάσματα και σύντομοι ενθουσιασμοί θα έλθουν να αναιρέσουν αυτό που σας δείχνουν. Μόνο εσείς μπορείτε να τους βάλετε σε τάξη, αρκεί βεβαίως να το επιθυμείτε. Σε κάποιες περιπτώσεις, η επαφή με αυτά τα άτομα μπορεί να προξενήσει έντονη σεξουαλική επιθυμία. Εσείς οι Σκορπιοί του δευτέρου δεκαημέρου θα θελήσετε να δοκιμάσετε κάτι απογορευμένο. Μπορεί να είναι κάτι απλό εντός αγωγικών, όπως το να δοκιμάσετε μια παράνομη σχέση ή το να βρείτε εσείς κάποιο άτομο εκτός της σχέσης σας ή να αποπλανήσετε ένα άτομο που έχει ήδη δεσμό. Μπορεί όμως να είναι και κάτι σύνθετο, όπως το να κάνετε κάποια μικροαπάτη ή να κάνετε κάτι ευθέως παράνομο. Για καλή ή κακή σας τύχη θα είναι επιτυχημένα τα εγχειρήματά σας. Αν όμως δεν θέλετε να βρείτε τον πελά σας, καλό θα ήταν να μην τα διαλαλήσετε αριστερά και δεξιά. Εσείς οι Σκορπιοί του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε την ευκαιρία να αναδειχθείτε επαγγελματικά είτε μέσα στον χώρο που εργάζεστε είτε με τη βοήθεια τρίτων. Το καλό είναι πως ο κόσμος εκτιμά τις ικανότητές σας και κυρίων το ποιόν του χαρακτήρα σας. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να τους απογοητεύσετε επιδεικνύοντας εγωιστική συμπεριφορά. Σε αυτή την περίπτωση η πτώση θα επέλθει γρηγορότερα της ανόδου σας. Είναι επίσης πολύ πιθανό ο ή σύντροφός σας να έχει κάποιο ατύχημα στην εργασία του. Εσείς οι τοξότες του πρώτου δεκαημέρου, είναι καιρός να κάνετε την προσωπική σας επανάσταση και να σπάσετε την καθημερινότητά σας. Αρκετά έχετε βολευτεί. Δοκιμάστε να κάνετε κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο όμως να είναι ευεργετικό για εσάς. Παραδείγματος χάρη, το να ξεκινήσετε δίαιτα, γυμναστική, καλύτερη διατροφή, φυσιολογικές ώρες ύπνου, είναι πολύ καλύτερα από το να κάνετε σπασμωδικές ενέργειες ή το να ξεκινάτε κάτι και να το αφήνετε στη μέση. Αν θέλετε το καλό σας, θα πρέπει να επιδείξετε στρατιωτική πειθαρχία. Εσείς του δευτέρου δεκαημέρου, θα νιώσετε την εσωτερική ανάγκη να λύσετε τα παιδικά σας τραύματα. Μπορεί να μην φαίνεται ότι έχετε, αλλά στην πραγματικότητα είναι εκεί, θαμμένα και ανατακτά χρονικά διαστήματα κάνουν την εμφάνισή τους. Αυτά τα τραύματα τα βλέπουν κυρίως οι άλλοι, γι' αυτό σας φαίνεται ξένο όταν σας το αναφέρουν. Αυτή την κατάσταση θα μπορέσετε να την διορθώσετε εάν αποφασίσετε να πιάσετε το εσωτερικό σας παιδί και να του δώσετε να καταλάβει ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να πληγώνετε.
Γι' αυτό φροντίστε τις ανάγκες του εσωτερικού παιδιού και σύντομα θα διαπιστώσετε ότι ένα μεγάλο βάρος έφυγε από τους ώμους σας. Εσείς οι τοξότες του τρίτου δεκαημέρου θα νιώσετε έντονα την ανάγκη να κάνετε κάτι με έναν ή μία πρώην. Αυτό θα συμβεί επειδή μέσα σας νιώθετε ανασφάλεια. Η αγνωμοσύνη των ανθρώπων θα σας οδηγήσει στο να αναζητήσετε το άτομο ή τα άτομα που σας έκαναν να νιώθετε αποδεκτοί. Βέβαια, μπορεί να είναι μια δικαίωση για τους ή τις πρώην, διότι συνήθως εσείς εγκαταλείπετε τη σχέση σας. Ευτυχώς όμως που έχουν την καλή διάθεση να σας δεχτούν πίσω. Εσείς οι εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου θα καταλάβετε επιτέλους ότι τα προβλήματα στην εργασία σας, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι φιλοδοξίες, είτε είναι η διάθεση σας για επιτυχία, προέρχονται κυρίως από βαθύτερα τραύματα. Αυτές τις ημέρες θα έλθετε πρόσωπο με πρόσωπο με τις πληγές που δεν σας αφήνουν να εξελιχθείτε. Αν δώσετε συγχώρεση τόσο στα άτομα που σας πλήγωσαν, όσο και στους εαυτούς σας, θα βρείτε τα σωστά πατήματα που σας έλειπαν. Εσείς οι εγώκεροι του δεύτερου δεκαημέρου, θα ασχοληθείτε με το πώς θα βρείτε τέρι ή πώς να τα έχετε καλά με τον δεσμό σας. Γενικά, αυτή την περίοδο καλείστε επιτέλους να ξεκολλήσετε από τη λογική ότι μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας και ότι δεν έχετε κανέναν ανάγκη. Γι' αυτό το σύμπαν σας δίνει την ευκαιρία να βρείτε το κατάλληλο άτομο το οποίο θα φροντίσει να σας τακτοποιήσει τις ζωές. Αν το έχετε ήδη, δώστε του χώρο και χρόνο να πάρει πρωτοβουλίες και να σας κάνει όλα εκείνα που πιστεύει ότι θα σας χαλαρώσουν. Εσείς οι εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου, μία έντονη σεξουαλική γνωριμία πρόκειται να βρεθεί στον δρόμο σας και η οποία σας υπόσχεται ότι θα σας βγάλει από την στενοπό στην οποία έχετε βρεθεί. Ακριβώς επειδή χαλαρώνετε ελαφρά από την πίεση που ζείτε καθημερινώς, το σύμπαν σας δίνει ακόμη έναν τρόπο για να χαλαρώσετε. Το σεξ. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βγάλετε οτιδήποτε έχετε καταπιέσει μέσα σας. Επίσης, αν έχετε θέματα με την ακίνητη περιουσία σας, θα πρέπει να κάνετε γρήγορα και να τα τακτοποιήσετε άμεσα. Εσείς οι υδροχοί του πρώτου δεκαημέρου, αν και θα έχετε κάποια ξεσπάσματα, θα έχετε μια σχετικά ήρεμη εβδομάδα. Αυτό που θα σας απασχολήσει κυρίως θα είναι μια αναδυόμενη αίσθηση αυτοεκτίμησης και ασφάλειας. Γενικά, έχοντας δει τα χειρότερα, είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε μια διαφορετική οδό από αυτήν που έχετε ακολουθήσει μέχρι στιγμής. Παράλληλα, θα αρχίσετε να αποφεύγετε τις κακοτοπιές, καθώς θα γίνετε αυστηρότεροι με τις επιλογές σας και πιο μαζεμένοι. Μία δυσκολία θα έχετε με τις γυναίκες, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εσείς οι εγώκεροι του δεύτερου δεκαημέρου, θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε τον διαβολάκο που κρύβεται μέσα σας. Οι επόμενες ημέρες έχουν κάτι το περιπεκτικό, το μη σύνηθες, το παράνομο. Έτσι, θα κάνετε πολλές και διαφορετικές βολιές από απλά πράγματα όπως αστεία και φάρσες, μέχρι να δοκιμάσετε πράγματα που δεν σας αρμόζουν. Όσο μένετε στο επίπεδο του αστείου, είστε καλά. Αν όμως δείτε τα πράγματα σοβαρά, μπορεί άνετα να μπλέξετε. Εσείς οι εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου, θα έχετε την ευκαιρία να μπλέξετε με άτομα που θα συνδυάζουν την πνευματική δύναμη με τον εγωισμό, την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους με την ανασφάλεια, το πάθος με την αδυναμία. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό ερωτικό μείγμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει με ευκολία στην σεξουαλική ολοκλήρωση, αλλά και με την ίδια ευκολία να οδηγήσει στην ηθική ή πνευματική πτώση. Όπως και να έχει, εσείς κρατάτε τα κλειδιά για την κατεύθυνση στην οποία θα πάει αυτή η κατάσταση. Εσείς οι ηχθείες του πρώτου δεκαημέρου, θα έχετε την μοναδική ευκαιρία να μην κρύψετε τον πραγματικό σας εαυτό μπροστά στους άλλους. Μπορεί να μην σας αρέσει να δείχνετε αυτό που είστε και να παίζετε θέατρο έως ότου νιώσετε άνετα, αλλά τις επόμενες ημέρες μπορείτε να δείξετε αυτό που είστε χωρίς φόβο. Και θα διαπιστώσετε ότι θα σας αγαπήσουν για αυτό που είστε. Μείνετε απλοί, προσβάσιμοι και ταπεινοί και όλα θα πάνε όπως τα θέλετε. Εσείς οι ηχθείες του δευτέρου δεκαημέρου θα πρέπει να προσέξετε τις σχέσεις σας με τις γυναίκες του περιβάλλοντός σας. Η μεγάλη σας καρδιά είναι το πρόβλημα όταν εμπιστεύεστε αδιακρίτως. Ειδικά τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να προσέξετε ποιες γυναίκες εμπιστεύεστε. Καλός ή κακός, μπορείτε να πέσετε θύματα εκμεταλλεύσεως είτε γιατί σας χειραγωγούν είτε γιατί είστε εύκολοι στο να ανοίξετε την καρδιά και το πορτοφόλι σας στον πόνο τους. Επίσης, για το καλό της υγείας σας, αποφύγετε τους καυγάδες. Εσείς του τρίτου δεκαημέρου,
Μετά από ένα διάστημα πόλωσης και εντάσεων, ηρεμείτε. Αυτό θα συμβεί επειδή καλός ή κακός αντιλαμβάνεστε ότι το γενικό πλαίσιο της ζωής σας δεν αλλάζει. Όμως, ευτυχώς για εσάς που δεν αλλάζει, διότι θα έχετε όσο χρόνο θέλετε για να την τακτοποιήσετε. Παράλληλα, περιμένετε δύο γεγονότα. Το ένα είναι να λάβετε κάποια χρήματα που σας οφείλονται. Το δεύτερο είναι να κάνετε μία σύντομη αλλά παθιασμένη σχέση με έναν ή μία πρώην. Αν ενδιαφέρεστε για αστρολογικά θέματα, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας, πατώντας το κουμπί εγγραφή. Αν θέλετε να έρχεται ειδοποίηση για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας, πατήστε τότε το κουμπί με το κουδούνι. Μπορείτε επίσης να γίνετε χορηγοί μας στην πλατφόρμα Patreon.